Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τα συνδικάτα που είναι εδώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσω για το προσωπικό που απολύθηκε ή τέθηκε σε ε, ε, παύση λόγω του ότι δεν εμβολιάστηκαν 135.000 εργαζόμενοι από όλα τα επαγγέλματα στη Γαλλία. Ήταν αυτή και βλέπω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιε χώρε όπω η Ιταλία ή η Ελλάδα αναρωτιούνται κατά πόσο μπορούν να επανεντάξουν αυτό το προσωπικό στο χώρο εργασία στη ΣΥΠΑ. Έγιναν δίκε όπου ζητήθηκε επανένταξη με αποζημίωση μισθολογική αυτού του προσωπικού. Το ίδιο έγινε και στον Καναδά. Και εγώ σα απευθύνω την εξή ερώτηση. Εσεί τι κάνατε για να υπερασπιστείτε το δικαίωμα των εργαζομένων και την αξιοπρέπειά του διότι το ερώτημα εδώ δεν είναι αν είναι υπέρ κατά των εμβολίων. Εσεί, η δουλειά σα είναι να υπερασπίζετε τα εργατικά δικαιώματα και αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά έχασαν τα πάντα. Μισθό, αποζημιώσει, καμία ασφάλεια, τίποτα. Και εγώ συνάντησα τέτοιου ανθρώπου οι οποίοι έμειναν χωρί τίποτα και για μένα αυτό είναι κακομεταχείριση. Και η ερώτησή μου είναι. Τι συνιστάτε σε σχέση με αυτό, το, αυτό το προσωπικό που τέθηκε σε αργία. Και τι πρόταση έχετε να κάνετε για να αναγνωρίσετε το προσωπικό αυτό, για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας τους, διότι το πρόβλημα της δημόσιας υγείας μετά από μια πανδημία ή μέσα σε μια πανδημία δεν είναι μόνο να εμβολιάσει κανείς τους ανθρώπους αλλά να έχουν και εργατικό δυναμικό το οποίο να μπορεί να φροντίσει τους ασθενείς και που να, ε, αναδεικνύει το νοσοκομιακό τομέα. Ε, και εκεί έχετε να παίξετε σημαντικό ρόλο. Τι σύσταση έχετε να κάνετε σε σχέση με όλου αυτού του ανθρώπου που τέθηκαν σε αργία και που δεν έχουν επανενταχθεί και πώ θα προστατεύσετε περισσότερο ε, και θα βελτιώσετε περισσότερο τι συνθήκε εργασία αυτών των εργαζομένων. Για μα. είναι πολύ σημαντικό. Του χειροκροτούσαμε κάθε βράδυ και μετά του απέλησαν. Του μεταχειρίστηκαν διακριτικά. Ευχαριστούμε. Νερό ο κύριο Ρώο. Έχω μια ερώτηση. Ε, να προσθέσω σε αυτά που ανέφερε και η κυρία Ριβάζη. Πολλοί εργαζομένοι υπέστησαν διακριτική μεταχείριση στι ευρωπαϊκέ χώρε, στον τομέα τη υγεία και σε κάποιε χώρε περισσότερο και πιο ευρέω. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό ήταν λάθο. Ο εμβολιασμό δεν σταματά την. Ε, μετάδοση του ιού. Πρέπει να μάθουμε, να αντλήσουμε κάποια διδάγματα και τα λάθη δεν πρέπει να επαναληφθούν. Πιστεύετε λοιπόν ότι καλό θα ήταν για τους εργαζομένους, για του εργαδότες και τις κυβερνήσεις να ζητήσουν δημοσίω, συγγνώμη από αυτούς τους εργαζομένους λόγω διακριτικής μεταχείρισης. Λοιπόν και τελευταία η κυρία Κουτάγιαρ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε.